Πάμε τώρα να ταξιδεύσουμε μέχρι τη Λαμία. Είδα ένα βίντεο προχθές, το οποίο το χάρηκα, σας το λέω ειλικρινά, και θα το δούμε και παρέα. Είναι από το Μουσικό Σχολείο της Λαμίας, όπου υπάρχουν κάποια αξιέπαινοι μαθητές, κάποια αξιέπαινα παιδιά, που διάλεξαν να κάνουν τι. Να κρατήσουν τα χρήματα της πενταήμερης και να μαζέψουν κι άλλα, για να μπορέσουν να πάρουν μουσικά όργανα, όργανα που χρειάζονται για το σχολείο τους. Και έμειναν, δεν πήγαν στην εκδρομή, για να μπορέσουν να βάψουν το σχολείο. Ελάτε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, το βίντεο αυτό και αμέσως μετά να τους συναντήσουμε. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο και στους δασκάλους σας, μπράβο και στο σχολείο σας. Μας φτιάξατε τη διάθεση, μας ξεσηκώσατε, μας θυμήσατε και λίγο Πάσχα στην αρχή με τα κλαρίνα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Τζίμα, Διευθυντή Μουσικού Σχολείου Λαμίας. Καλημέρα στην κυρία Όλγα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρο 15 μελούς Μουσικού Σχολείου Λαμίας, και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πολύ ωραία είπατε, εγώ θέλω μόνο να πω ότι τα μουσικά σχολεία έχουν και την τιμή να κρατάμε το παιδιά μας 6 χρόνια. Κύριε Τζίμα, μία χάρη, κρατήστε λίγο σταθερό το μικρόφωνο, χάνεται ο ήχος σας. Είναι hands-free, τι είναι, κρατήστε το λιγάκι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως έλεγα, εμείς έχουμε τη χαρά να κρατάμε τα παιδιά κοντά μας για 6 χρόνια. Αυτό μας δίνει το χρόνο όλους για να δώσουμε τους πόρους, να σπείρουμε και να χαρτίσουμε όταν τα παιδιά φτάσουν στο Υπηρετείο. Αυτή η ενέργεια, πολύ αξιέπαινη, μας βρίσκει έκθαμβους και έκπληκτους, γιατί το κάνουν πραγματικά από μόνοι τους. Να μπορέσουν να δώσουν ένα κομμάτι των χρημάτων τους, των χρημάτων τους για τα μουσικά όργανα. Για μας είναι επαιτειακά μέσα διδασκαλία και τα χρησιμοποιούμε, τα αξιοποιούμε και θα τα αξιοποιήσουν και οι επόμενες γενιές, όχι η τρίτη ηλικία και αυτήν. Πραγματικά είναι όλα τα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους και φυσικά τους καθηγητές και τους συναδέλφους μου που όλα αυτά τα 6 χρόνια έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Είναι αξιέπαινα τα παιδιά. Είναι αξιέπαινες και οι οικογένειες που έβγαλαν αυτά τα παιδιά και εσείς οι δάσκαλοι που όλα αυτά τα χρόνια τα συντροφεύετε στη ζωή σας. Και το λέω και πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω τη νεολαία μας να δίνει το καλό που έχει μέσα της και να κάνει το καλό. Θέλω να μιλήσουμε και με την Όλγα. Με την Όλγα, λοιπόν. Βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας και χαρά μας. Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα και σε σένα. Όλγα μου γλυκιά, πού θα πηγαίνατε εκδρομή? Είχαμε προγραμματίσει μια εκδρομή για την Ξάνθη μια πενθήμερη, αλλά λόγω των υγειονομικών συνθήκων δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Θα μπορούσατε όμως τώρα που δίνονται πάλι οι δυνατότητες, δίνεται η δυνατότητα για εκδρομή, να έχετε κρατήσει τα χρήματά σας και να πάτε τώρα. Αποφασίσατε να μην το κάνετε και τα χρήματα αυτά να τα δώσετε για μουσικά όργανα και για να βάψετε το σχολείο. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η απόφαση, ποιος το πρώτο άνοιξε, πώς το σκεφτήκατε? Κοιτάξτε, το σκεφτήκαμε όλοι μαζί και αρχικά να διαχωρίσουμε κάτι. Ναι. Η δική μας δαπάνη των χρημάτων πήγε αποκλειστικά στη δωρεά μουσικά οργάνων. Μάλιστα. Όχι στο βάψιμο. Το βάψιμο τον έλαβε ο Δήμος, δικά του έξοδα. Και εμείς απλά κάναμε θελοντική εργασία την ημέρα που πήγαμε περίπατο και καθίσαμε πίσω να βάψουμε. Μπράβο, βρε παιδιά. Τα είναι μπράβο, βρε παιδιά. Τι μουσικά όργανα πήρατε? Λοιπόν, πήραμε ένα σετ τύμπανα, μία ηλεκτρική κιθάρα με έναν ενισχυτή και ένα φλάουτο. Τέλεια, τέλεια. Και τη μέρα που θα πηγαίνατε την εκδρομή, τον περίπατο, μείνατε πίσω όλα τα παιδιά, πήρατε ένα πινέλο και βάψατε το σχολείο όλο? Ακριβώς, ακριβώς. Μείναμε πίσω τα παιδιά της τρίτης λυκείου και κάποια από τη Δευτέρα. Ναι. Και προτιμήσαμε να μείνουμε να βάψουμε, για να μείνει και για τα επόμενα παιδιά. Γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι τιμητικό για το σχολείο.
Έτσι όπως το λες είναι. Ποιος έκανε πρόγραμμα? Πηγαίνατε λίγο Κλαρίνα, λίγο Νησιώτικα. Ποιος έκανε το πρόγραμμα? Πηγαίναμε να αλλάξει. Πότε έβαφαν οι μισοί, άλλοι έπαιζαν, πότε το ανάποδο. Είστε τελευταία τάξη? Είμαστε, ναι, τρίτη λυκείου. Και τι όνειρα έχετε, τι θέλετε να κάνετε? Εγώ το μόνο που θέλω να κάνω είναι αποκλειστικά να ασχοληθώ με μουσικολογία. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Παιδιά. Μπράβο, μπράβο σας. Τις άλλες βάσεις που θα μπορούσα να πάρω. Όλα τα παιδιά τα ευχαριστούμε μέσα από σένα, Όλγα. Να βρείτε την πορεία σας και να έχετε καλή σταδιοδρομία, εύχομαι, γιατί πέσατε και σε μια δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό. Έχετε χάσει και εκδρομές, έχετε χάσει και επαφές. Είναι δύσκολο και για σας τα παιδιά. Έτσι. Θέλετε να μας κλείσετε μουσικά? Θα κλείσουμε μουσικά και θα σας πούμε κάτι αντίστοιχο των ημερών. Mm-hmm. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να ακούμε καλύτερα τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλημέρα. Για σένα ήταν το μήνυμα τώρα. Με την ακρίβεια, ναι. Σε ακρίβεια στον καιρό, άκουσες. Ξέρουν και είναι και ένα μάθημα για τα παιδιά ότι η αγορά του οργάνου είναι από τις μεγαλύτερες δαπάνες που έχει να κάνει και να επενδύσει ένας μέλλον μουσικός. Απ' την άλλη, η μουσική αγωγή είναι πολύ πέρα από τα μαθήματα και την εκπαίδευση που πολλοί έχουν στο μυαλό τους. Μιλάμε για άλλο ωραία μάθημα. Τα λες.